Στι καθυστερήσει και ακυρώσει πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αναφέρθηκε ο Κώστα Γιουλέκα σε ανακοίνωσή του αναπληρωτή το εσωτερικών, υπεύθυνο για θέματα Μακεδονία Αστράκη και βουλευτή τη Αλφα Θεσσαλονίκη, με αφορμή την πολύ ωραία ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν εκατοντάδε επιβάτε δύο 2-24 ώρα εξαιτία τη πυκνή ομίχλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη έχει αφαιθεί εγκαταλελειμμένη στην τύχη της από την κυβέρνηση και αυτό φάνηκε όπως τονίζει στα όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο και την αφάνταστη ταλαιπωρία που υπέστησαν αμέτρητοι επιβάτες οι οποίοι έβλεπαν τις πτήσεις τους είτε να ακυρώνονται είτε να καθυστερούν επί ώρες λόγω ομίχλης. Ο βουλευτή εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντα ότι τόσο ο αρμόδιο υπουργό όσο και το γραφείο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη δεν θεώρησαν ότι ήταν αξιολόγου το συμβάν. Ενώ καλεί τον αρμόδιο υπουργό να αναλάβει τι ευθύνε του πριν την επόμενη ομίχλη, ώστε να μην επαναληφθούν οι τραγικέ σκηνέ αναμονή και ταλαιπωρία. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αρχική συμφωνία με την εταιρεία, που είναι επιφορτισμένη με τη λειτουργία του αεροδρομίου, προέβλεπε ότι τα έργα θα είχαν προπολού ολοκληρωθεί. Μετά την πρώτη αναβολή προγραμματίστηκαν να γίνουν το καλοκύριο. Αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω του μεγάλου αριθμού πτήσεων. Τώρα που τα έργα είναι σε εξέλιξη, δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για εγκατάσταση κάποιου συστήματο υποβοήθηση προσγείωση στον βοηθητικό διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων, που λειτουργεί ω βασικό όσο διαρκούν οι εργασίε συντήρηση και αναβάθμιση.